Λοιπόν, στον Καλοχώρη για την συνέχεια καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, και επιχειρώ μέσω του Αρκαλοχωρίου να πάω επίσης και στη Σάμο στο συνάδελφο δημοσιογράφο το Γιάννη τον Νέγρη, ή από τη Σάμο επιχειρώ να πάω και στο Αρκαλοχώρη, έτσι να συνδέσω αυτές τις δύο τις περιοχές, οι οποίες με κάποιο τρόπο συνδέθηκαν λίγο παραπάνω στην χθεσινή ημέρα, μετά και τα όσα ακούσαμε από το δήμαρχο Αρκαλοχωρίου, τον κύριο Βασίλη Γκυγκέρογλου. Να πω ότι ακούσαμε χθες, για εσάς που δεν το έχετε ακούσει, έστειλε μια νέα επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό ή υφυπουργό και τα αρμόδια υπουργεία, λέγοντας ότι αυτό το οποίο ζητείτε είναι η απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Είπε επίσης ότι αυτή τη φορά ελπίζω με αυτή την επιστολή να υπάρχουν ευήκοα, να υπάρχουν ανοιχτά αυτιά, να το πούμε διαφορετικά ή ακόμα πιο απλά, και μάλιστα να εισακουστούμε και να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα και η γραφειοκρατία η οποία ακολουθείται είναι τραγική. Είπε ότι δεν μπορεί να ζητάς από τη μία να σου καταθέσουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν την άδειά τους, να ζητάει το ΤΑΕΦ κάποιες συγκεκριμένες αιτήσεις, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, τα ίδια στοιχεία να τα ζητάει από τη δική της την πλευρά και η πολεοδομία. Ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένες και οι δύο υπηρεσίες στο Αρκαλοχώρι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για πολύ, διότι και ο χρόνος περνά. Μην ξεχνάμε, Σεπτέμβριος 2001 και είμαστε στο Μάρτιο το 2024. Στη χθεσινή ημέρα άκουσα επίσης τον Δήμαρχο να λέει στο Γιάννη τον Νέγρη στη Σάμο ότι μέσα στο μυαλό του, επειδή ή στην πίσω πλευρά του κεφαλιού, στην πίσω πλευρά της σκέψης, ότι υπάρχει και άλλη μια ιδέα, αυτή που λέει ότι μάλλον θα πρέπει οι σεισμόπληκτες πόλεις, περιοχές να ενωθούν για να είναι κοινά τα βήματα και ο αγώνας, καθώς διαφορετικά μάλλον με αυτή την γραφειοκρατία, ξέρετε, το αριανό φαινόμενο το οποίο έχει πέσει αυτή την ώρα και μας ταλαιπωρεί, δεν μπορεί εύκολα κάποιος να βγάλει άκρη. Γι' αυτό κάλεσα και τον κύριο Γκαντάτσιο και τον κύριο Νέγρη. Καλημέρα σας κύριοι, καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα κύριε Νέγρη. Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο, καλημέρα κύριε Δουλγεράκη. Λοιπόν, καλά να είστε. Αυτή η πρόταση βέβαια, και θα ξεκινήσω από εκεί, κύριε Γκαντάτσιο, γιατί το λέγαμε χθες και με τον κύριο Νέγρη, αυτή η ιδέα και η πρόταση περί ενότητας, ένωσης δυνάμεων σεισμόπληκτων περιοχών, έχει βάσεις και σε εσάς, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το σκέφτεστε. Ναι, κύριε Δουλγεράκη, έχουν γίνει εδώ και καιρό και έχει ανακοινωθεί κιόλας και στην εκπομπή του κύριου Νέγρη και στη δική σας εδώ και πολύ καιρό αυτή η σκέψη και η επιθυμία της αδερφοποίησης, όχι για να κλαίμε τον πόνο μας φυσικά έτσι, αλλά για να συντονίσουμε τις δράσεις μας και να αγωνιστούμε από κοινού, μια και τα προβλήματα όλων είναι κοινά και βαλτώνουν και χρονίζουν. Έχουν γίνει κάτι συμπαθές και μάλιστα πρόσφατα πριν, λίγο πριν το καρναβάλι, είχαμε μιλήσει και με Τύρναβο και με Λασόνα και με τα πληγέντα χωριά εκεί της περιοχής και με τη Σάμο και με τη Μυτιλίνη. Είχαμε ορίσει ένα ραντεβού περίπου στα μέσα του Απρίλη, δεν έχει οριστεί ακόμα, το οποίο θα γίνει μια πρώτη συνάντηση, ένα κοινό δελτίο, και θα προχωρήσουμε με τα κοινά προβλήματα για να δούμε τι λύσεις θα υπάρχουν από εδώ και πέρα. Είναι μια ανησυχία που την έχουν και στην Ελασσόνα και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη και εμείς, και δεν σας κρύβω ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε το ίδιο αμέτωχο κράτος στα προβλήματα και όλοι εντοπίζουμε ότι πρόκειται για μια ρώσικη μπάμπουσκα. Σηκώνεις ένα πρόβλημα και βρίσκεις ένα άλλο. Και αυτό, ξέρετε, θα το συναντούμε συνέχεια και συνέχεια, και μάλιστα πώς να ελπίζει κανείς ότι τα πράγματα θα τελειώσουν γρήγορα, όταν διαστόματος της κυρίας Κλεάνθη πριν 2 χρόνια μάλιστα μας είχε πει ότι αυτά θα πάρουν η αποκατάσταση θα έχει ορίζοντα δεκαετίας και στην Ελλάδα.
Εμείς όμως δεν έχουμε σκοπό ούτε να αφήσουμε τα σπίτια μας, ούτε έχουμε σκοπό να περιμένουμε 10 χρόνια για να επιληθούν τα προβλήματα. Και θέλουμε αυτές οι διαδικασίες να τρέξουν άμεσα, γρήγορα, σύντομα, και σύντομα βέβαια, και παράλληλα σύντομα, και να δούμε πότε και πώς αυτή η πολιτεία που θέλει να, αυτό το σύστημα που ονόμασε αρρωγή, πότε θα λειτουργήσει και πότε θα τρέξει προς όφελος και προς πραγματική αρρωγή του πολίτη. Ανά την Ελλάδα, όχι μόνο στα Αρκαλοχώρη και στη Σάμο και στην Μητυχία. Σαφέστατα. Και το είπατε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν από λίγο. Ότι δεν πάμε σε συνένωση δυνάμεων για να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας, αλλά για να ενώσουμε δυνάμεις και να πιέσουμε πολύ περισσότερο αυτή την πολιτεία και να μην πάμε στον ορίζοντα δεκαετίας που έλεγε η κυρία Κλεάνθη, αλλά να μπορέσουμε πιο γρήγορα να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Εμείς τουλάχιστον εδώ έχουμε και ένα ΤΑΕΦΚ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Εδώ όλη την ώρα ο κύριος Τριαντόπουλος λέει από την άλλη πλευρά ότι σύντομα θα κατέβω στην Κρήτη, θα επιστρέψω στην Κρήτη, θα πάω στο Αρκαλοχώρι, θα δω ποιες είναι οι υπηρεσίες ή απαντάει στις ερωτήσεις βουλευτών. Εκεί για τη Σάμο, από ό,τι κατάλαβα στη χθεσινή την ημέρα, κύριε Μενέγρη, μάλλον έχει να φανεί για πάρα πολύ καιρό η πολιτεία. Λοιπόν, καλή σας μέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Πρέπει να είμαστε πολύ αφελείς για να πιστεύουμε, καταρχάς συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκατάτσιο, πρέπει να είμαστε πολύ αφελείς και οι τρεις μας να πιστεύουμε ότι ο Τριαντόπουλος που προείσταται αυτού του Υπουργείου θα δώσει λύση στα προβλήματα. 2 Μαρτίου, ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου. Οι σεισμόπληκοι του Δήμου Τυρνάβου δεν αντέχονται άλλη κοροδία. 3 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό δεν δέχονται να μένουν άλλο σε κοντέινερ και κίτρινα σπίτια, να μην έχουν πάρει επαρκείς αποζημιώσεις, να φοβούνται νέο σεισμό. Θέλουν έργα και όχι άλλες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες. Ένα το κρατούμενο. 2. Σας ανέφερε και χθες το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Δουλγεράκη, το οποίο και αυτό κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Το ίδιο μήκος κύματος κινείται του Δήμου Δυτικής Σάμου. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου. Εμείς έχουμε δύο Δήμους. Ο Δήμος Ανατολικής και ο Δήμος Δυτικής. Πώς λέμε, Βόρεια και Νότια Κορέα. Λοιπόν, ήθελα να αφήσω στο τέλος κάτι που συνέβη και ήμουν εγώ εμπλεκόμενος. 5 Ιανουαρίου πήγα στο Υπουργείο. 5 Ιανουαρίου του 2024. Για να βρω τους ανθρώπους που εμπλέκονται με το δικό μου το φάκελο και να συζητήσω τι γίνεται με τα θέματα αυτά. Σας πληροφορώ ότι μου απαγορεύτηκε η είσοδος στο Υπουργείο και αφού παραλίγο να φωνάξω την αστυνομία γιατί απαγορεύεται σε έναν Έλληνα πολίτη να μπει στο Υπουργείο, ήρθε μια κυρία, παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του κυρίου Σαριδάκη, είναι ένας από τους διευθυντές κάτω από την κυρία Κλεάνθη, λέει τι θέλετε να πείτε. Έρχομαι εγώ, θέλω να βρω τον κύριο Σαριδάκη για να πω για τα επιδόματα, για τους φακέλους κτλ. Λέει θα του τα μεταφέρω εγώ, του λέω κυρία μου, δεν ήρθα εγώ από τη Σάμο για να μου μεταφέρετε εσείς αυτά που θέλω να πω στον κύριο Σαριδάκη. Εγώ τελικά δεν ήρθε ποτέ ο κύριος Σαριδάκης και ούτε και ποτέ με πήρε κανείς τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή ζήτησα να δω και την μηχανικό. Μετά από πολλά ήρθε η κυρία μηχανικός και λέει κύριε τι διαμαρτύρεστε αφού εμείς ενδιαφερόμαστε για εσάς, αλλά οι φάκελοι είναι στις κούτες μέσα, στις κούτες, στα κουτιά. Και όπου και να πιέστε, και επειδή γνωρίζω μου λέει ότι είστε και δημοσιογράφος, δεν πρόκειται να γίνει τον παραμικρό. Όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα, αλλά εγώ θα τους δείχνω τα κουτιά που υπάρχουν εκεί. Υπόθηκε και κάτι που με εξαγρίωσε πάρα πολύ. Κύριε Νέγρη, λέει, γιατί φωνάζετε εσείς, εσάς, μας τηλεφωνεί καθημερινά η αδερφή σας και παραπονιέται για την καθυστέρηση των φακέλων, της υπόθεσης κτλ. Εγώ κυρία Δουλγεράκη και κύριε Γκατάτσου, αδερφή δεν έχω. Και λέω στην κυρία αυτή, Ρούσου λέγεται. Κυρία Ρούσου, λέω, ποιος σας τηλεφωνεί, ορίστε, λέει, και μου δίνει το τηλέφωνο. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο. Υπάρχουν και μάρτυρες που τις επικαλούμε αυτή τη στιγμή, τον μηχανικό του κύριου Βασιλείου μπροστά. Το σήκωσε το τηλέφωνο. Αναρωτιέστε ποιος, κυρία Δουλγεράκη και κύριε Γκατάτσιο. Η ιδιαιτέρα του βουλευτή της Σάμο, η οποία τηλεφωνούσε όχι εκ μέρους του βουλευτή για τα προβλήματα των Σαμιωτών, αλλά εκ μέρους του κάθε ενός πολίτη και μεταξύ των άλλων τηλεφωνούσε και εμένα. Έγινε ένας τρικούβερτος καυγάς. Λέω εγώ δεν σας εξειοδότησα
να παρουσιάζετε ως αδερφοί μου και να κάνετε αυτά. Αλλά αυτό που σας λέω, που δεν με άφησαν να μπω μέσα, και κλείνω εγώ, δεν θέλω να σας κουράσω, απευθύνθηκα στο συνήγορο του πολίτη και ανέφερα αυτά που σας είπα πριν από λίγο. Συνήγορος του πολίτη στις 12.30.24 με ένα έγγραφό του απευθύνεται προς το γραφείο του Υφυπουργού Τριαντόπουλου, προς τη Διευθύντρια ΔΑΕΦΚ, προς τον κύριο Καμπούρη που είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης, και τους λέει τα εξής. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι αφέλεια να πιστεύουμε ότι δεν γίνει κάτι. Καθυστέρηση έκδοση οικοδομική άδεια, επισκευή και χορήγηση στεγαστική συνδρομή στην κοινότητα Βαθέως του Δήμου Ανατολική Σάμου μετά το σεισμό του 20. Διαμαρτυρία για αδυναμία εισόδου και συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Κρίση και Κλιματική Αλλαγή. Λέει λοιπόν όλη αυτή αυτά που σα ανέφερα πριν από λίγο. Και ο συνήγορος του πολίτη σας παρακαλεί να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις απόψεις σας και να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του εν λόγω θέματος, ενημερώνοντας το συνήγορο του πολίτη. Υπογράφει με εκτίμηση Ανδρέας Κουτάκης, συνήγορος του πολίτη. Αν δεν γίνει αυτό που λέει ο αγαπητός κύριος Δήμαρχος και ο αγαπητός κύριος Γκαντάσιος, και να αφήσουμε τα λόγια και να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις ενώνοντας όλες τις δυνάμεις, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Σας στέλνω, κυρία Δουλγεράκη, την επιστολή που έστειλε ο συνήγορος του πολίτη σε αυτούς τους τρεις κυρίους, με πρώτον τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος κύριε Αντόπουλος τώρα βρίσκεται σε ένα κικαιώνα δικαστικό, ο οποίος θα εμπλακεί σε λίγο και σε μεγαλύτερο βαθμό. Είδατε χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, το όνομά του ερχόταν και ξαναερχόταν και ξαναερχόταν συνέχεια, και καταλαβαίνετε ότι όταν ένας νιώθει αυτή την πίεση και αυτό τον προβληματισμό, δεν θα ασχοληθεί τώρα με εμάς. Στη Σάμο ήρθε 8 Μαΐου πέρυσι, και που ήρθε τι έκανε, κυρία Δουλγεράκη και κύριε Γκαντάτσιο, μας κορέδιψε και αυτός και η κυρία, πώς την είπατε πριν από λίγο, του ΔΕΦ. Η κυρία Κλεάνθη, λέτε, Η κυρία Κλεάνθη είχε έρθει, και τι έγινε που ήρθαν. Οι ίδιες διαπιστώσεις γίνονται στο Αρκαλοκόνι. Ίδιες διαπιστώσεις γίνονται στην Ελασσόνα, στο Τύρναβο. Θεωρείτε... Οι ίδιες διαπιστώσεις γίνονται και κλείνω στη Βρύσα από το 2017. Αυτά. Ναι. Είχα να πω. Θεωρείτε λοιπόν ότι, όπως είπατε πριν από λίγο, η ένωση δυνάμεων των σεισμόπληκτων περιοχών πόλεων είναι μονόδρομος αυτή την ώρα, έτσι όπως έχει τεθεί και από τους σεισμόπληκτους, έτσι όπως ακούστηκε και από τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου στη χθεσινή ημέρα, διότι μόνο έτσι μπορεί ίσως να πιεστούν πολύ περισσότερο. Αυτό λέτε, έτσι κύριε Νέγρη? Αυτό λέω. Ωραία. Λοιπόν, δώστε μου σας παρακαλώ μόνο μια πληροφορία παραπάνω, γιατί εντάξει, ξέρετε, από την άλλη είναι και η περιέργεια. Όταν λοιπόν ανακαλύψατε ότι στο τηλέφωνο το οποίο πήρατε τηλέφωνο παρουσιαζόταν ως αδελφή σας η ιδιαιτέρα βουλευτή της Σάμου. Τι της είπατε και τι σας απάντησε? Βεβαίως, την πήρα τηλέφωνο και λέω, ποιος σας έδωσε εξουσιοδότηση να αναφέρετε το όνομά μου, ότι διαμαρτύρομαι και τα λοιπά, και γύρισε και μου είπε, αφού πρώτα γέλασε, μα σε όλους το ίδιο κάνουμε, λέει. Τι λέει, βάλουμε ότι είναι το γραφείο του βουλευτή, ότι διαμαρτύρεται. Τι συζητάμε τώρα, γιατί πράγματα. Για το, σας έκλα, κυρία Δουλγεράκη, αυτό ότι... που σας διάβασα ωραία. Πριν από λίγο. Ωραία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανοίξω στη συνέχεια το email για να το, να το δω. Και όλα αυτά για να μην φανεί ότι είναι ο βουλευτής. Βεβαίως. Για να μην φανεί ότι διαμαρτύρεται ο κυβερνητικός βουλευτής. Μεγάλη μάχη έγινε εδώ, και δημοσιογραφική, και 1000 γίνανε εδώ μαλλιά κουβάρια με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και μετά έρχεστε εσείς, κύριε Κεντάτσιο, από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, για 1000 πράγματα να διαμαρτύρεστε, για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, όπως λέει ο κύριος Νέγρης. Εσείς, μάλιστα, στην αυριανή την ημέρα, αύριο Σάββατο 30 του μήνα, έχετε απευθύνει και πρόσκληση στους βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εσείς και η Δημοτική Αρχή και εσείς, για να μην νομίζει κάποιος ότι παρακάμπτω την Δημοτική Αρχή. Ούτως ή άλλως, στο σωστό δρόμο κινείται η παρούσα Δημοτική Αρχή. Για να τους πείτε τι. Έχετε καλέσει επίσης, αν θυμάμαι καλά, και την Περιφέρεια, όπως επίσης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Ακριβώς. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, κυρία Δουλγεράκη, εδώ και 2,5 χρόνια. Από εκείνου λοιπόν καλούμε τους βουλευτές, την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση, όχι πάλι για να πούμε τα τετριμένα, τα προβλήματα τα ξέρουν, είναι γνώστες και αυτιά έχουν και μάτια έχουν και δημοσιεύματα διαβάζουν, όχι όμως να πούμε τα τετριμένα και να κάνουμε άλλο ένα ευχολόγιο. Αυτή τη στιγμή θα θέλαμε αύριο, εφόσον το πρόβλημα είναι γνωστό, εφόσον το πρόβλημα είναι άλυτο και δεν φταίει ο πολίτης, να δούμε πώς από κοινού θα μπουν ομαδικά, συντονισμένα και βέβαια με ειλικρίνεια στην επίλυση των προβλημάτων. Τα προβλήματα αφορούν κατοίκους της Κρήτης και όχι κατοίκους άλλου κράτους ή άλλου πλανήτη, και αυτά τα προβλήματα πρέπει, εφόσον τα γνωρίζουν, αν δεν τα γνωρίζουν θα ενημερωθούν και αύριο, εφόσον τα γνωρίζουν να τα λύσουν κιόλας. Και δεν μπορεί μια πολιτεία να δημιουργεί το πρόβλημα, να απευθύνονται σε βουλευτές και σε υπουργούς, γιατί έχει τύχει και αυτό, κύριε Δουλγεράκη, εμείς πάμε ένα βήμα παραπάνω, και σε υπουργούς να κάνουν ρουσφέτια και να πιέζουν για να λυθούν προβλήματα που η ίδια πολιτεία δημιουργεί και να δημιουργείται και να γίνεται μια καινούρια ομοιρία πολιτών από το κράτος. Ξέρετε αυτή τη στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, ότι ενώ το πρόβλημα δεν λύνεται, δεν φταίει ο πολίτης. Έχουν καταθέσει φακέλους από αρχές του 2021 να απευθύνονται σε βουλευτικά και σε υπουργικά γραφεία για να τους λύσουν και να τους προωθήσουν το φάκελο. Αυτό είναι τρελό. Κι όμως γίνεται. Αυτό που είπε ο κ. Νέγκρης έχει μια βάση. Και εμείς έχουμε δεχτεί ήδη παράπονα ότι πάνε σε βουλευτικά γραφεία και σε υπουργούς για να προχωρήσουν το θέμα τους. Καταλαβαίνετε για τι ομοιρία μιλάμε. Αύριο λοιπόν εμείς θα θέσουμε ξανά τα προβλήματα και θα ζητήσουμε από τους παρόντες ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις και μια κοινή πίεση πλέον. Τα προβλήματα είναι κοινά, βλέπετε ότι χρονίζουν, έχουν βαλτώσει, λιμνάζουν. Μιλάμε για μια περιοχή που ήταν σφίζουσα και αυτή τη στιγμή από τα 55 μαγαζιά που υπάρχουν στην είσοδο του Ταρχαρχωρίου είναι κλειστά τα 52. Κύριε Κεντάτσιο, να ρωτήσω το εξής. Είσαστε πεπισμένος ότι με βάση τις προτάσεις τις δικές σας, Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Τεχνικό Επιμελητήριο, Δημοτική Αρχή, περί απλούστευσης των διαδικασιών, ότι θα προχωρήσει με τέτοιους ρυθμούς η επιστροφή στην κανονικότητα που εσείς ευελπιστείτε, ή είστε πεπισμένος ή λέτε ας το δοκιμάσουμε και αυτό? Όχι, είμαι πεπισμένος. Αν δεν είμαστε πεπισμένοι για τις λύσεις που είναι ουσιαστικές και είναι και πρωτότυπες, δεν θα τις προτείναμε. Εντάξει, εμείς είμαστε ένας σύλλογος, όμως το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Δήμος, τους τεχνοκράτες έχουν την τεχνογνωσία που εμείς δεν την έχουμε και σεβόμαστε αυτές τις προτάσεις και θεωρούμε ότι αυτές τις προτάσεις θα λύσουν τους κόμπους της γραφειοκρατίας που τόσο καιρό μας ταλανίζουν. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολύ καιρό και έπρεπε όχι να το κάνουν οι πολίτες και ένας Δήμος και τότε. Έπρεπε η πολιτεία ήδη να τρέχει και να δίνει πρώτη τις λύσεις και τις προτάσεις. Όχι οι πολίτες να ανασκαλεύουν έγγραφα και θέσεις. Και βέβαια πλέον δεν συζητάμε για αιτήσεις, για φακέλους, υποκατάθεση, πόσοι έχουν εξεταστεί, πόσες άδειες έχουν δοθεί. Γιατί εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μη έχοντας άλλο τρόπο να εξασφαλίσουν στέγη σε κίτρινα και σε κόκκινα σπίτια. Κάτι που έκανε εντύπωση και στο Δήμο Ανατολικής Σάμου στη χθεσινή ημέρα, κύριε Νέγκρη, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε κόκκινα σπίτια, ε? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Είμαστε αφηλίτσες, σας το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Δεν περιμένουν κανέναν. Είναι ενημερωμένοι οι πάντες και τα πάντα. 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν όλα αυτά που συζητάμε ως ερώτηση στη Βουλή. Άλλος ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παρασκευαΐδης Βορείου Αιγαίου της Λέσβου, κατέθεσε στο ίδιο μήκος κύματος. Άλλος ένας βουλευτής, ο Πάρης Παπαδάκης από την Ελληνική Λύση, κατέθεσε στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν δίνουν σημασία, δεν δίνει σημασία η κυβέρνηση σε τόσους βουλευτές και θα δώσουν σε εμάς με τις κουβέντες που συζητάμε και αυτά θέλουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που μιλάω για αφέλεια, αλλά είναι αφέλεια να πιστεύουμε
και με τα γεγονότα που υπάρχουν και τρέχουν, ότι θα με έγραφα και με χαρτιά και με ερωτήσεις στη Βουλή θα λυθεί το ζήτημα. Κύριε Νέγρη, είσαστε σεισμόπληκτος. Κύριε Γκαντάτσιο, είσαστε σεισμόπληκτος. Εσείς μένετε αλλού. Εσείς έχετε χάσει τη δική σας κανονικότητα. Τι θα πει, με συγχωρείτε που μιλάω για αφέλεια. Ας τα ακούνε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να τα ακούσουν. Είναι για την άποψη που υπάρχει, ναι, να κάνουμε μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι θέλετε να πείτε. Κύριε Γκαντάτσιο, είσαστε στο ίδιο μήκος κύματος και θα το συνεχίσετε έτσι όπως ακούγεται στη σημερινή ημέρα. Και βέβαια, μιλήστε μου και μια απορία. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, αφού έχουν γίνει και οι πρώτες επαφές, υπάρχει καλή πρόθεση, υπάρχει η επιθυμία να κινηθείτε όλοι σας ενωμένα για να πιέσετε τα πράγματα. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια αναρωτιέμαι, μετά τη χθεσινή αναφορά του Βασίλη Κεγκέρογλου, υπάρχει η πιθανότητα να ενταχθούν και οι δημοτικές αρχές? Κοιτάξτε, κάθε δύναμη που προστίθεται σε έναν αγώνα είναι θετική και δίνει μια άλλη βαρύτητα. Εμείς σαν πολίτες ξεκινούμε και μας ενδιαφέρει αυτή την αγωνία να τη συντονίσουμε, και αυτά τα προβλήματα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κοινά. Τα κοινά προβλήματα θέλουν και δυναμικές λύσεις. Εμείς λέμε την άλλη φορά, κυρία Βλουγεράκη, που θα κατέβει κάποιο κλιμάκιο, δεν θα βρει, το έχουμε ξαναπεί, δεν θα βρει ένα σύλλογο 2-3 ατόμων, ένα διοικητικό συμβούλιο 2-3 ατόμων απέναντί του. Θα θέλαμε αυτή τη φορά να δει τους ίδιους τους πολίτες και να ακούσει, όχι από το σύλλογο, από τα 2-3 μέλη του συλλόγου, που κάθε φορά αυτό γινόταν, θα μπουν 2 ή 1 μέλος του συλλόγου, έτσι γινόταν πριν καιρό, αλλά αυτή τη φορά θα δουν κόσμο. Θα ακούσουν τα πραγματικά προβλήματα και όχι κατευθυνόμενο κόσμο, κόσμο που αυτή τη στιγμή μένει σε κίτρινα σπίτια, κόσμο που αυτή τη στιγμή μένει σε κοντέινερ, γονείς που τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή είναι 3 χρόνια μέσα σε κουβούκλια εργοταξιακά και δεν ιδρώνεται αυτή κανενός, και από εκεί και πέρα πας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι πολίτες έχουν μια ευθύνη και έχουν και ένα όπλο και ένα μαχαίρι που λέγεται εκλογές και ψήφος, και οι πολιτικοί έχουν μια ευθύνη απέναντι σε αυτό το πολίτη που καλούνται εδώ και χρόνια να του λύνουν προβλήματα και δεν τα λύνουν. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, μπορούμε να συνεχίζουμε μόνο. Κυρία Δουλγεράκη, μπορώ να διακόψω? Βεβαιότατα. Εκεί κατά τις, θα ψάξω και θα το δω και θα σας το στείλω, κατά τις 15 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής έλαβαν μια ανακοίνωση και λένε πολύ περισσότερα από ό,τι λέμε εμείς. Δηλαδή πράγματι έτσι είναι η κατάσταση και είναι αδρανοποιημένο το Υπουργείο, το οποίο δεν κάνει και το παραμικρό. Πείτε μου τώρα, είναι τόσο δύσκολο να δώσουν τα επιδόματα ενοικίου? Στη Σάμο, επειδή θα συμβεί σε εσάς σε λίγο, έχουν να καταβάλουν επιδόματα ενοικίου από τον Οκτώβριο του 2022. Το ίδιο συμβαίνει. Πάμε και καλά. Από τον Νοέμβριο του 2022. Από τον Νοέμβριο του 2022 συμβαίνει και σε εμάς, σε κάποιους, όχι σε όλους. Και το έχουμε καταγγείλει. Βλέπετε λοιπόν. Θέλω να πω ότι όταν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο διαπιστώνουν όλα αυτά, είναι πλέον η πολιτική, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των, η πολιτική ηγεσία δεν τους ενδιαφέρει. Στη Θεσσαλία βρισκόμενα, βρέθηκα τις προάλλες και επισκέφτηκα και τον χώρο των Τεμπών, και για να έχω γνώση το τι λέω στο ραδιοφωνική μου και να δω και τι έχει συμβεί. Διαμαρτύρονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της Λάρισας, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος δεν βοηθάει τους πληρωμοδοτείς της Λάρισας, αλλά βοηθάει την ιδιαίτερη, καταβάλλοντας πολλά ποσά, την ιδιαίτερη πατρίδα, η οποία είναι η Μαγνησία. Ναι, τι, και ακούγεται τώρα, κατά κόρον. Όλα τα λεφτά έχουν πέσει εκεί, σε εκείνη, ναι, την περιοχή. Δεν είναι θέμα. Και δεν δίνουν όλα αυτά τα χρήματα. Δεν είναι όμως μόνο θέμα προσώπου, είναι θέμα πολιτικής που ακολουθούνται αυτή την ώρα. Περιμένω. Αυτός είναι ο αρχηγός και δεν είναι η μάνα μου συγχωρημένη. Αυτός χάνει τον αρχηγό και δεν τον κάνω εγώ, ούτε εσείς. Περιμένω με αγωνία και αυτό το έγγραφο από το Υπουργείο, τους εργαζόμενους. Πραγματικά, ναι, όταν το βρείτε.
Θέλω και τους δύο να σας ευχαριστήσω. Περιμένω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι ενώνεται δυνάμεις πάρα πολύ σύντομα και ότι μάλλον σε πολύ γρήγορο χρόνο θα έχουμε αποτελέσματα από αυτή σας την κινητοποίηση, κύριε Καντάτσιο και κύριε Νέγρη. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι σωστά, ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Σωστά το αντιλαμβάνεστε, και αυτά τα πράγματα όταν οριμάζουν τότε πρέπει και να παρουσιάζονται. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες εξελίξεις πάνω Ωραία. Σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα ευχαριστήσω και εσάς, θα ευχαριστήσω και τον κύριο Νέγρη από το ραδιοφωνικό σταθμό 2000 FM, έτσι, λέω σωστά? Ναι. Ωραία, καλό, της καλή Σάμου. Σας μέρα και από μένα, σας ευχαριστώ καλή πάρα πολύ και εσάς κυρία Δουλγεράκη και σε εσάς κύριε Γκατάτσιο για την συνομιλία. Την καλημέρα μου και στους καλημέρα. Δυο σας. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα.